δική τη, α πούμε. Τώρα ανάλυση, να μου ανέβει ο πυρετό. Αυτά είναι τα σημαντικά. Ποιο είναι το σημαντικό, άμα η εφάνεια το βραχή τη. Πολύ πιο σημαντικό. Ελευθερία ελευθερία. Αλλά δες αυτό το πράγμα που σου προσφέρεται. Τι είναι εδώ δηλαδή. Χορό, τσιπτεντέλια, τραγούδια, ωραίε κοπέλε, ωραία παιδιά. Ναι, δεν έτσι όπω είναι. Ένα τηλεοπτικό προϊόν. Αντικειμενικά η πιο ωραία από όλα. Την τρίχα του Σαρμπέλ που έκατσε αντίστροφα και πήγε και στο αυτό. Θε να με εκνευρίσει τώρα και έχω κοιμηθεί και 3 ώρες. Α σε πει. Καμία, μονταρόλη νύχτα. Δεν μπορώ, χθε είχαμε. Και όχι μόνο αυτό, ο Βασίλης μας δεν είναι ότι δεν έχει κοιμηθεί και καθόλου, είναι ότι επιμελήθηκε και ολόκληρο βίντεο το οποίο θα δείτε αμέσως τώρα. Το κέντησε, το ζωγράφισε, το επιμελήθηκε και έκατσε και έφτιαξε. Σαν του γέρου του Μάπετ Σόκαν. Ξέρει τι. Και ξέρεις τι καλό παιδί ήταν το 5, μετά χάλασε. Το θυμά... Πες τι είχα κάνει μετά το 5 με την Πασχαλίδου. Ψωνίστηκε παιδί μου, σου λέει κερδίσαμε. Τι ξεχάζει αυτό Ναταλία. Η κυρία Πασχαλίδου το καταγγέλω, δεν είχε πάει σκασίλα μου. Δεν είχε... Στη Σουηδία δεν μας ακούει. Έχει πένθος, άστινε. Γιατί έχει πένθος. Άκου πως λέω. Παιδιά, ακούστε, στο link δεν είχε πάει η Πασχαλίδου και έχει πάθει εγκεφαλικό έρμωση. Δούλευε τότε στο Alter. Μπλέκονται παρουσιαστές δελτίων. Και εγώ του έδινε τα υπογλώσσια. Λε, πες για τα Σκόπια. Άστα τα δελτία. Ναι, και του έδινε τα υπογλώσσια. Δεν έχει ξεχάσει αυτό. Παρουσιαστές. Whatever, πείτε ό,τι θέλετε. Ναι, ναι, Περικλή. Ναι, Περικλή. Προσπαθώ, Περικλή, αλλά δεν ξέρω, υπάρχει μια δυσκολία στην υπόθεση. Γράφει μια επιστολή, Περικλή. Θα δούμε λοιπόν το βίντεο το οποίο με επιμελήθηκε ο Βασίλης Γρηγορόπουλος για όλους εσάς. Ένα γενικό βίντεο του τι συνέβη χτες το βράδυ στη Eurovision. Το πρώτο μέρος θα δούμε αμέσως τώρα. Το έχει κεντήσει με τα χεράκια του, είναι πάρα πολύ ωραίο. Η Eurovision μέσα από τα μάτια του Βασίλη. Το παράκαναν όλοι σύμφωνα με τον Βασίλη χτες. Νικήτρια του 57ου διαγωνισμού της Eurovision είναι η 28χρονη Λορίν από τη Σουηδία. Το απόλυτο φαβορί στα προγνωστικά των φαν της Eurovision αλλά και των γραφείων στοιχημάτων κατέκτησε την πρώτη θέση με 372 βαθμούς. Τη δεύτερη θέση κατέκτησαν οι πολυσυζητημένες γιαγιάδες της Ρωσίας με 259 βαθμούς, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα προγνωστικά. Την τρίτη θέση κατέκτησε ο γνώριμος σε όλους μας Ζέλικο από τη Σερβία με 214 βαθμούς, τέταρτο ήρθε το Αζερμπαϊτζάν και πέμπτη Αλβανία κάνοντας την έκπληξη. Η Ελευθερία Ελευθερίου με το Αφροντίσιακ έφτασε στην όχι και τόσο ικανοποιητική 17η θέση με 64 βαθμούς. Μπορεί να εντυπωσίασε με την εμφάνισή της και να κέρδισε τους Eurofans με το χαμόγελό της, δεν άφησε όμως και τις καλύτερες εντυπώσεις η εκτέλεση του τραγουδιού. Πολλοί μάλιστα σχολίασαν στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης πως ακούγονταν πιο έντονα και καθαρά η φωνή της Βικτόριας Χαλκίτη παρά της ίδιας. Η ίδια δάμα από την Κύπρο, αν και αναμενόταν να μπει στη δεκάδα και το τραγούδι της εντυπωσίασε μεγάλο μέρος των φανατικών του θεσμού, κατέκτησε μόλις τη 16η θέση με 65 βαθμούς. Πολλοί σχολίασαν τον τρόπο που τραγούδισε αρνητικά, αλλά όλοι μίλησαν για μια εκρηκτική εμφάνιση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τον Μπακού. Θετικά σχόλια αποκόμισε σε γενικές γραμμές η Μαρία Κοζάκου. Βέβαια, σε κάποια σημεία μας τα χάλασε. Για παράδειγμα, προτίμησε να πει τα νόματα της Ελληνικής Επιτροπής από το να δώσει το έναυσμα ή την ψηφοφορία. Κύριος Γιώργος Παυριανός, υπουργός, ο κύριος Σιδερής Πρίντεζης, μουσικός παραγωγός και κυρία Μαρία Βλαχοπούλου, λυρική τραγουδίστρια. Αυτά σε ό,τι αφορά το χθεσινό. Στο τέλος, μάλλον τη συνεπήρη συμπάθεια που έτρεφε στην Ελευθερία Ελευθερίου και είδε τη 17η θέση με έναν ενθουσιασμό. Η Ελευθερία Ελευθερίου και η ομάδα της τα κατάφεραν περίφημα, τους αξίζουν συγχαρητήρια.
Κατέλαβαν τη 17η θέση σε έναν από τους πιο δύσκολους τελικούς των πολλών τελευταίων χρόνων. Το απόλαυσαν και έχουν κάθε λόγο να είναι ευχαριστημένοι. Η εικόνα στους δέκτες μας πολλές φορές μας έκανε να ρωτηθούμε γιατί να υπάρχουν τόσες συμμετοχές βυθισμένες στο σκοτάδι και άλλες που δεν μπορούσες να τις διακρίνεις από τους έντονους προβολείς. Οι τρεις αζέρι παρουσιαστές, η Λεϊλά, ο Ελ και η Νάργια, δεν εντυπωσίασαν κανέναν. Ήταν απλά διεκπαιρεωτικοί, φαίνονταν αγχωμένοι και δεν έδειξαν να έχουν διάθεση για χιούμορ. Αρκέστηκαν στο να χαμογελούν και να παροτρύνουν το κοινό να χειροκροτεί. Ούτε η εμφάνισή τους αφορούσε ιδιαίτερα, αφού άλλαξαν μόνο μια φορά ρούχα. Ο 57ος διαγωνισμός της Eurovision είχε σίγουρα πάνω από 57 φωτιές. Ο Βρετανός είναι έτοιμος για να πάει στο βροντάδο της Χίου του χρόνου. Αντιμέτωποι με τις κατηγορίες του εμπειρισμού βρίσκονται επίσης η Ουγγαρία, προλίγο να αρπάξει η Δερματίνη, η Ισλανδία, με κίνδυνο να μείνει τρέσα για τρέσα, στη Ρουμανία οι φλόγες έγλειψαν το μαγιάτικο Στεφάνι, στην Ιρλανδία κινδύνευσαν οι έφλεκτοι τραγουδιστές. Δεύτερο αγαπημένο και καθιερωμένο εφέ του διαγωνισμού, ο καπνός που φούντωσε για τα καλά στην Αλβανία, στην Κεφάτη Νορβηγία, στον οχελικό Αζερμπαϊτζάν και τη ρυθμική Μάλτα. Δραμαμίνη λόγω ισχυρών ανέμων, καθώς είχαν βάλει στο μάξ τον ανεμιστήρα, χρειάστηκαν κυρίως η Γαλλία, εμείς, η ίδια Δάμου και φυσικά η νικήτρια Σουηδία. Μπράβο, Βασίλη μου. Όπως πάντα, είχε την πινελιά σου. Αντικειμενικός, χωρίς την προσοχή.